Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών η γνωστή τραγουδίστρια των 70s και 80s, Ρένα Πάντα. «Δεν έχω χρήματα, έχω να εργαστώ 10 χρόνια και κάνω περιστασιακές δουλειές, τετράωρης απασχόλησης. Θα μου πείτε ότι πέρασα δόξες και πολλά λεφτά βρέθηκαν στα χέρια μου. Τότε ήμουν νέα, και όλοι κάνουμε λάθη, πόσο πρέπει να τιμωρηθώ ακόμα». Κοιτάζω γύρω μου εδώ στο σπίτι τους χρυσούς δίσκους, τα εξώφυλλα και τις φωτογραφίες με τους διάσημους εκείνης της εποχής και κλαίω. Τότε ήταν ένα όνειρο. Τώρα όμως, βλέπετε, δεν έχω οικογένεια, δεν παντρεύτηκα ποτέ και δεν απέκτησα παιδιά, είχε πει, μεταξύ άλλων, η Ρένα Πάντα σε συνέντευξη της τον Ιούλιο του 2018. Τα τελευταία χρόνια η τραγουδίστρια ζούσε απομονωμένη στο διαμέρισμα της στα Πατήσια, προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, αλλά και στη σκληρή μάχη της με τον καρκίνο. Σε ανάρτηση του, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε ότι είχε ξεκινήσει την προετοιμασία για να διοργανωθεί μια μεγάλη συναυλία, με σκοπό όλα τα έσοδα από τη βραδιά να προσφερθούν την οικονομική ενίσχυση της Ρένας Πάντα. Δεν πρόλαβαν όμως. Οι γείτονες στην πολυκατοικία της τη βρήκαν νεκρή. Η Ρένα Πάντα είχε μιλήσει σε γνώστη εκπομπή και είχε συγκλονίσει με την ιστορία της και τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. «Πέρασα ένα μεγάλο καρκίνο. Μου έχουν αφαιρέσει τα μισά όργανα από το σώμα μου για να ζω τώρα και αν δεν ήμουν άνθρωπος που δούλεψε στη νύχτα και έκανε ατασταλίες, τώρα ίσως και να μην ζούσα», αποκάλυψε η αγαπημένη τραγουδίστρια. Πριν 5 χρόνια η Ρένα Πάντα έχασε τη μητέρα της και πέρασε μια δύσκολη περίοδο βυθισμένη στην κατάθλιψη, με προβλήματα διαβίωσης. Μπορεί στο παρελθόν να είχε ζήσει πλουσιοπάροχα, τώρα τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα διαβίωσης. Αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζω τρομερά προβλήματα διαβίωσης. «Δεν έχω να ζήσω», είχε πει η γνωστή τραγουδίστρια. Η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών είχαν διοργανώσει μεγάλη συναυλία για τη στήριξη της τραγουδίστριας τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 στο Θέατρο Βέμπο. Στη συναυλία που είχε πραγματοποιηθεί παρουσία της Ρένας Πάντα, συμμετείχαν, είτε τραγουδώντας, είτε απλά παριστάμενοι, Γιώργος Κατσαρός, Μπέση Αργυράκη, Δάκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Βασίλης Καράς, Λιζέτα Νικολάου, Φίλιππος Νικολάου, Πίτσα Παπαδοπούλου, Πασχάλης, Νάντια Καραγιάννη, Ελένη Φιλίνη, Σπύρος Μπιμπίλας, Βασίλης Παϊτέρης, Γιώργος Γιαννιώτης, Μάκης Κωστίνης, Γιώργος Καμπουρίδης και πολλοί άλλοι. «Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της, ευχαριστώ για την προβολή».